Σε πολλές περιπτώσεις βοηθάμε την σιωπή της και τη στάση της, τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι ιερέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα Δευτέρα, στη γνωστή εκπομπή Επίκαιρο Ρεπορτάζ, που έχουμε προαναγγείλει, η οποία ασχολείται με τις αιρέσεις και ιδιαίτερα με αυτή την οργάνωση, την περίοδη οργάνωση, η ΚΕΘ. Μια οργάνωση που αρχικά εμφανίστηκε ότι πρόκειται περί ενός φιλοσοφικού κέντρου και την οποία παρουσίασε και απεκάλυψε τη δράση της από εδώ, από αυτό το κανάλι, προέτους και πλέον, ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Γρηγόρης Μιχαλόπουλος. Μια οργάνωση που από εμάς απεκαλύφθη, στην προσπάθεια του Γρηγόρη του Μιχαλόπουλου, απεκαλύφθη ότι δεν πρόκειται περί οργανώσεως, απεκαλύφθη ότι πρόκειται περί θρησκείας και μάλιστα ένα είδος περίεργης θρησκείας, η οποία φροντίζει να παρακολουθεί τους Έλληνες, Έλληνες πολιτικούς, κάποια επίσημα πρόσωπα, κάποια πρόσωπα τα οποία είναι αναμειγμένα μέσα στην κοινωνία μας και διαδραματίζουν ένα ρόλο, και να τους βαθμολογεί, άλλους με βαθμούς ως πολύ μεγάλους ως φίλους και άλλους με βαθμούς μεγάλους ή μικρότερους ως επικίνδυνους εχθρούς. Η οργάνωση αυτή λοιπόν, το ΚΕΦΕ, το οποίο μας απασχολεί και βεβαίως σήμερα, δεν είναι κοντά μας ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ένα πρόβλεπτο κόλλημα συνέβη τώρα αργά το βράδυ και αναγκαστικά δεν βρίσκεται κοντά μας. Είναι μια υπόθεση στην οποία απεκάλυψε ο ίδιος και είναι, κάνουμε μια σειρά εκπομπών κάθε Δευτέρα στις 9 η ώρα και αποκαλύπτουμε διαρκώς νέα στοιχεία. Στοιχεία τα οποία έδωσε στον κύριο Μιχαλόπουλο ο κύριος Αγγελής, ο εισαγγελεύς Αγγελής, και τα οποία κατέσχεσε η ασφάλεια Αθηνών μέσα στο ΚΕΦΕ, τα οποία ήσαν εμπολής κρυπτογραφημένα. Φανταστείτε, θρησκεία και να έχει κρυπτογραφημένα κείμενα. Τα κατέσχεσε η ασφάλεια. Έσπασε η ελληνική μας αστυνομία τον κώδικα, τα αποκρυπτογράφησε και μας τα έδωσε, γιατί πίστεψε και πιστεύει ότι μόνο μέσα από το κανάλι το δικό μας, το εθνικό και ηθικό κανάλι, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να σώσουμε την Εκκλησία, να σώσουμε τον τόπο αυτό, από να βοηθήσουμε μάλλον να σωθεί ο τόπος αυτός από τη λευραία ύδρα των αιρέσεων. Ξεκίνησε λοιπόν ο κ. Μιχαλόπουλος και μια άλλη ιδέα, φίλες και φίλοι. Να δημιουργήσει ένα κίνημα εναντίον των αιρέσεων. Έβαλε λοιπόν μπροστά τον εαυτό του, όπως συνηθίζει, και είπε: εδώ είμαστε, κάνουμε ένα κίνημα, όχι γιατί προς Θεού ζητάμε να πάρουμε κάποιο αφήτσι, ούτε προς Θεού ζητάμε να γίνουμε θεολόγοι, ούτε μπορούμε να γίνουμε τώρα θεολόγοι. Ο κύριος Μιχαλόπουλος χρόνια επιτυχημένος δημοσιογράφος και εκδότης, και εγώ δικηγόρος, και ομολογώ ότι, όπως ξέρετε, οι δικηγόροι με θεολογία, τέλος πάντων λέγεται και το ανέκδοτο ότι οι δικηγόροι είναι πάνε στον παράδεισο. Λοιπόν, χωρίς να θέλω και δεν μπορώ να γίνω θεολόγος, θέλω λοιπόν να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι κάναμε αυτή, δώσαμε και ένα λογαριασμό προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα κέντρο
ένα διαμέρισμα, έναν όροφο, ένα δωμάτιο, κάτι μέσα στο κέντρο των Αθηνών. Ναι, γιατί εκεί μαζευόμαστε όλοι. Βέβαια η ανταπόκριση, δεν είναι αυτή που περιμένω. Κάποια κυρία μας έδωσε ένα σπίτι στη διάθεσή μας να το νοικιάσουμε, εκτός κάπου σαν Μπελοκή που θα το νοικιάσουμε και από αυτά τα... Είναι μια θετική συμβολή, αλλά ενώ όλοι διαμαρτύρονται, ελάχιστη είναι η κοινική. Και έχω και άλλη μια επιτυχία. Θα τα πω τώρα, γιατί έχω την ευτυχία σήμερα το βράδυ να έχω κοντά μου τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλίνο, καθηγητή του Πανεπιστημίου. Έναν λαμπρό επιστήμονα, λαμπρό θεολόγο και λαμπρό άνθρωπο. Δεν θέλω. Γιατί η εκπομπή μας σήμερα θα είναι ειδικά για τεχνικούς λόγους κοντή, μικρή, ημίωρο. Δεν θέλω να του κλέψω το χρόνο. Απλώς και μόνο ήθελα κάποια παράπονα που έχω μέσα. Παράπονα ότι κάνουμε αυτόν τον αγώνα και έγινε και ένα μνημόσυνο. Τον πατέρα Λεβιζόπουλο είναι μνημόσυνο πνευματικό. Και δεν βρέθηκε κανείς να μας πει και εμάς, ρε παιδιά, έχουμε αυτό το μνημόσυνο. Συγγνώμη πατέρα, το έχω παράπονο στην ψυχή μου αυτή, πολύ με πείραξε. Σας καταλαβαίνω. Δεν με πείραξε τίποτα άλλο, κάνουμε μια που να σας βοηθήσουμε. Κάνετε ένα μνημόσυνο πνευματικό, δεν μας λέτε και εμάς να έρθουμε να στείλουμε μια κάμερα, να πούμε ρε παιδιά εδώ είμαστε. Θέλω να απαντήσω. Καταρχάς θέλω να εκφράσω ευχαριστίες που προσεκλήθην σε αυτή την εκπομπή. Πριν από 15 μέρες είχα παρακολουθήσει την ωραία προσπάθεια που αρχίσατε και είχατε φιλοξενούμενο τον κύριο Γιάννη Χατζηφώτη. Μάλιστα. Ανεφέρθη σε μια δεδομένη στιγμή και είναι η πέμπτη έκτη όταν είχε έρθει ο κύριος Χατζηφώτης. Ακούμε κανένα δύο μήνες. Αλλά αναφέρομαι σε αυτή τη συγκεκριμένη διότι ακούστηκε το όνομά μου και ήθελα να δώσω μια απάντηση, να αναπτύξω ορισμένα πράγματα που θα βοηθήσουν τον κοινό αγώνα. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ. Το ερώτημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε πατέρα Μεταλλίνε είναι σε αυτό εδώ το γράμμα, το οποίο μάλιστα θα το δείξουμε, το έχουμε ξαναδείξει, είναι στην Αγγλική και είναι θεωρημένο από την αστυνομία, από τον εισαγγελέα, έχει αποκρυπτογραφηθεί κτλ. Κτλ. Και είναι, απευθύνεται προς τον κύριο Ηλία Γαρατσία, θέμα Ελλάς, άμεσος χειρισμός προγράμματος που έρχεται από τον εγκέφαλο έξω. Αν μου επιτρέπετε, πριν προχωρήσουμε στο γράμμα, ήθελα να πω κάτι σχετικά με την ανταπόκριση για την οποία μιλήσατε. Νομίζω ότι άρχισε να κινητοποιείται μια μηχανή που θέλει ακόμη να πάρει στροφές, όπως λέμε. Λοιπόν, μην το βάζετε κάτω. Ήδη άρχισαν τα πνεύματα να θερμαίνονται και πιστεύω ότι γρήγορα θα έχετε αυτή την επιδοκιμασία που οπωσδήποτε θέλετε. Ναι, είπα το παραπονό. Δικαίως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ως προς την πρόσκληση δε για το μνημόσυνο, παρακαλώ, επειδή ξέρω πρόσωπα ή τα πρόσωπα, να πω καλύτερα, μην το θεωρήσετε αδιαφορία ή αμέλεια. Ήταν απλώς έτσι διέφυγε την προσοχή των ανθρώπων αυτών και δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Πάντοτε είστε καλός και όχι, όχι, το πιστεύω αυτό. Εντάξει, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Τα δέχομαι. Θέλω όμως να επανέλθω εδώ και να πω το γράμμα αυτό. Γιατί όλο το ζουμί είναι εδώ. Φαίνεται ότι έχουν διεισδύσει και μέσα στην εκκλησία και μάλιστα σε υψηλά κλιμάκια. Ο λόγος λοιπόν που σας καλέσαμε και εσάς, καλέσαμε και τον Εμμανουήλ Καλύβα, τον οποίο τον έχουμε στις εκπομπές μας, είναι ένας άριστος αρχιμανδρίτης και θεολόγος. Συμφοιτητής, εκλεκτός συνάδελφος. Και τον κύριο Χατζηφώτη. Είναι διότι στο γράμμα αυτό που απευθύνεται από τον εγκέφαλο της αεντολογίας προς τον κύριο Ηλία τον Γρατσία, τον Ηλία τον υπεύθυνο εδώ, και αφού του λέει ορισμένα πράγματα, ότι πρέπει να φανεί ότι ο Αλεβιζόπουλος φάζει οικογένειες, ότι είναι έτσι, κάντε μηνύσεις κτλ., λέει, αυτό είναι το σημείο που θα ήθελα και τη δική σας κατάθεση. Καλά, θα ήταν, τότε θα προωθηθεί εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο. Καλό θα είναι να προωθηθεί η εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο. Παρόλα αυτά υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σ' ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του εκπροσώπου μας προς το Λάμδα. Δηλαδή, όπως παρουσιάζει το γράμμα, στοιχείο πρώτο. Μέσα στην Ιερά Σύνοδο υπάρχει κάποιος εκπρόσωπός τους της αιεντολογίας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, προς τον Λάμδα, που ο Λάμδα είναι ο Λεβιζόπουλος. Συνεχίζει το γράμμα. Κρυφά, είπε ο εκπρόσωπος, στον Άλεξ, Άλεξ είναι ο γνωστός Αλεξίου. Πολλά τα δεινά κύριες αυτών.
είπε στον Άλεξ ότι έχει σκοπό να απομακρύνει το Λάμδα, δηλαδή τον Αλεβιζόπουλο, σταδιακά από το πόστο. Ο αντιπρόσωπός τους να απομακρύνει. Να απομακρύνει. Άρα σημαίνει ότι είναι σύνοδο. Με αυτό λέμε σύνοδο, ναι, βέβαια. Ναι, 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 γιατί να προωθηθεί, μπορεί και αυτό, να προωθηθεί η εξώδικος στην Ιερά Σύνοδο. Και εκεί λέει ο αντιπρόσωπός μας. Λοιπόν, λέει λοιπόν, να απομακρύνει τον Λάμδα, δηλαδή τον Λεβιζόπουλο, σταδιακά από το πόστο του, λόγω της προβληματικής του κατάστασης. Την υγεία του, δηλαδή, ξέρεις, είσαι άρρωστος τώρα, φύγε από εκεί. Άρα εσύ που είσαι ο πολέμιος των αιρέσεων, να φύγεις από εκεί. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι συμπλώνει. Το πρόσωπο αυτό είναι ανώτερο, σε ανώτερη θέση από τον πατέρα Λεβιζόπουλο. Βέβαια, έτσι. Και στην Σίδωρο. Απ' την άλλη μεριά, βγήκε στα μίντια, δηλώνοντας ότι ο Λάμδα, ο Λεβιζόπουλος, δεν κάνει μια προσωπική σταυροφορία. Mm-hmm. Αυτό το είπε, αφού είναι μέσα στην εκκλησία, βγήκε και είπε, προσέξτε, δεν κάνει μια προσωπική σταυροφορία, ότι η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία τον υποστηρίζει πλήρως στις ενέργειές του εναντίον της Σαϊντολογίας, και ότι αν η Σαϊντολογία επιτεθεί στον Λάμδα, δηλαδή στον Λεβιζόπουλο, τότε επιτίθεται κατά της ορθόδοξης εκκλησίας. Πρέπει να βεβαιωθούμε αν είναι μαζί μας ή όχι. Ενημέρωσέ με σύντομα πάνω σε αυτό. Θεωρώ εγώ, ως πονηρός δικηγόρος, που λέει και ο κύριος Φράγκος, ότι το πρέπει να βεβαιωθούμε αν είναι μαζί μας ή όχι, δεν είναι φτιαχτό. Όχι. Δεν είναι ακόμη πεπισμένοι για, για τα αισθήματα απέναντι, για την πιστότητα. Είναι, ναι. Ενημέρωσέ με σύντομα πάνω σε αυτό το θέμα. Και εδώ είπαμε, εδώ λοιπόν, αφού σκεφτήκαμε κι εμείς πρώτον, ποιοι είναι οι ιερωμένοι, βέβαια στην Ιερά Σύνοδο δεν είναι κανείς από αυτούς, που μάλλον που έχουν όμως επαφή με τα μίντια. Και δεν το κρύβουμε, οι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν και έρχονται σε επαφή από τα μίντια και μιλάνε, είστε εσείς, είναι ο κύριος Γιάννης Χατζηφώτης, ο οποίος δεν είναι κληρικός, αλλά ήταν κάποτε, είχε το γραφείο τύπου της Ιεράς Συνόδου. Είναι ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, ο οποίος βγαίνει και διδάσκει από εδώ. Είναι ο κύριος Κυλήφης, ο αρχιμανδρίτης επίσης. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που βγαίνουν και κάποιοι άλλοι θεολόγοι. Και ομολογώ ότι βέβαια δεν είστε μέλη της Ιεράς. Όχι, αυτό άκουσα και εγώ, αλλά τα πρόσωπα αυτά τα οποία αναφέρατε μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου μου, δεν έχουν δύναμη να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν έχουν δύναμη. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι γεγονός. Θα ήθελα όμως και τις δικές σας απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ήθελα να έλθω και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να μην κλέβω χρόνο, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Λέγει σε ένα σημείο, επαναλαμβάνω, δέχομαι το γράμμα ως πραγματικό και όχι προσπάθεια παγιδεύσεως. Ναι. Λέγει ότι σε ένα σημείο ελέγχθη... Θα πρέπει αυτό με αυτή την προϋπόθεση. Ναι, σύμφωνοι. Ελέγχθη σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο πατήρ Αλεβιζόπουλος εκπροσωπεί τη Σύνοδο, την Εκκλησία της Ελλάδος και δεν ενεργεί ατομικά. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει πότε είναι το γράμμα, νομίζω εν Απρίλιος. Το γράμμα αυτό είναι τον οπωσδήποτε, Απρίλιο του 95. Μισό λεπτό, ναι, από ό,τι είπαμε προηγουμένως, μισό λεπτό, θα δω εδώ ακριβώς πότε είναι. Είναι, δεν είναι, το Μάιο είναι το 1995. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Πρώτον, για τον πατέρα Λεβιζόπουλο, αιωνία του η μνήμη, θα ήθελα να δηλώσω δημοσίως ότι ο πατήρα Λεβιζόπουλος έκαμε τόση εργασία σε αυτό το χώρο, ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο που θα μπορούσε ποτέ να έβρει η Ιερά Σύνοδος για να του αναθέσει αυτή την αποστολή. Και ήταν εντεταλμένος στη Ιερά Σύνοδο. Θα συνεχίσω, θα το πω και αυτό. Έκαμε τέτοιο έργο που έχει τροφοδοτήσει τον αγώνα, τον αντιαιρετικό αγώνα και το ειδικό γραφείο της Ιεράς Συνόδου για πολλές δεκαετίες. Γιατί μιλούν συνήθως, το άκουσα ήδη, για διαδοχή του πατρός Αντωνίου. Να ξέρετε δε ότι θα είναι περισσότερο επίφοβος σε όλα τα πρόσωπα αυτά ο πατήρ Αντώνιος νεκρός παρά ζωντανός. Διότι τώρα αρχίσαμε και εμείς να εκτιμούμε περισσότερο την προσφορά του, η οποία ήταν ανοιχτή, καθαρή, λεβέντικη πραγματικά και ό,τι έλεγε το δημοσίευε. Ενώ οι ενέργειες αυτές είναι σκοτεινές, όπως είπατε, που θυμίζουν άλλες καταστάσεις με τις οποίες, δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία μας δεν έχει ποτέ, ούτε μπορεί να έχει. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες όλα αυτά τα θέματα, άλλοι είναι επαγγελματίες.
Και κακό να θέλουμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Διότι είναι η φύση της Εκκλησίας μας και η δημοκρατικότητα, το ανοιχτό πνεύμα που δεν επιτρέπει σκοτεινές ενέργειες. Ο πατήρ Αντώνιος λοιπόν, σε αυτόν είμαστε όλοι ευγνώμονες, διότι μας όπλησε με υλικό που βοηθεί περαιτέρω έρευνες. Και όπως είπατε, για την διασφάλιση της ελευθερίας του λαού μας και κυρίως για την διασφάλιση της συνεχείας της παραδόσεώς μας. Αυτό είναι το θέμα, της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας. Το δεύτερο σημείο. Τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 1995, σε εκπομπή με τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο, που είχαμε κληθεί πολύ κληρικοί για κάποια δεδομένη αφορμή, μάλλον για τις αιρέσεις, αναγκάστηκα και εγώ σε ένα σημείο, έχοντας τον κύριο Αλεξίου δίπλα μου, να κηρύξω ούρβι ετ' όρβι ότι ο πατήρ Αλεβιζόπουλος δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόσωπο, ουδρά μεμονωμένα. Γιατί στρέφονται όλες οι κατηγορίες εναντίον του? Και ο αγαπητός μου κύριος Ραφαηλίδης είχε δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων, τα οποία συγκεντρώθησαν σε ένα τεύχος, εκδόθησαν από κάποια από αυτά τα πρόσωπα, που στρέφεται με αυτά τα άρθρα ονομαστικά και συγκεκριμένα εναντίον του πατρός Αντωνίου. Και του είχα πει σε μια εκπομπή που συναντηθήκαμε, βλέπετε, διασταυρωνόμεθα στα κανάλια. Βεβαίως, ναι. Και του είχα πει, κύριε Ραφαηλίδη, στρέφεστε εναντίον του Αλεβιζοπούλου. Δεν είναι ο πατήρ Αντώνιος κάποιος που κινεί τα νήματα σε μια τέτοια, έστω άμυνα, εναντίον των αιρέσεων. Αλλά είναι η ίδια Ιερά Σύνοδος, κατά καθήκον και καλό στο πράτη. Υπάρχει ειδικό γραφείο. Ο Μακαριότατος προλογίζει συνεχώς τα κείμενα του πατρός Αλεβιζοπούλου, έχει άμεση γνώση και παλαιότερα είχε ακόμη αμεσότερη γνώση όλων των πραγμάτων. Ο πατήρ Αντώνιος έδινε και αναφορά στην Ιερά Σύνοδο και επομένως τα πάντα είχαν την ευλογία της Εκκλησίας. Και ο αγώνας αυτό συνεχίζεται πολύ σωστά με την ευλογία της Εκκλησίας. Αυτό το είπα λοιπόν δημόσια. Αλλά δεν εμπίπτω, καμία σχέση δεν εμπίπτω, δόξα τω Θεώ, σε άλλες προϋποθέσεις. Έχω όμως και εγώ, και αυτό θέλω να διαλευκάνω, κατά κάποιο τρόπο, μια αθέλητη ανάμειξη με το ΚΕΦΕ, το Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας της Ελλάδος. Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας. Το κέντρο αυτό είχε μέχρι πρότινος μια έτσι δραστηριοτάτη γραμματέα ή μάλλον εκπρόσωπο εις τις δημόσιες σχέσεις. Μάλιστα. Είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω το όνομα. Έλα. Όχι διότι θέλω να προδώσω κάποιο πρόσωπο, αλλά διότι η ίδια έχει αποκαλυφθεί δημοσία και δεν την ξέρουμε και εμάς. Είναι η κυρία Αγγελική Κουρκούλου. Μάλιστα. Η οποία έκανε συγκεκριμένες εκπομπές στο κανάλι 67, δεν κάνω λάθος, κάποιος μου το είχε υποδείξει και το είδα. Μάλιστα. Και έδινε κατευθύνσεις σε θέματα τα οποία προήρχονται από αυτό το κέντρο και ήταν οδηγίες προς τους γονείς για παιδαγωγικά προβλήματα. Η κυρία λοιπόν Κουρκούλου, η οποία συμβαίνει να είναι και συμπατριώτησά μου, είναι Κερκυραία, τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να γνωριστούμε για να την βοηθήσω να συντάξει διδακτορική διατριβή. Όταν μου ανέφερε δε το αντικείμενο... Με την ιδιότητα σας ως πανεπιστημιακού δασκάλου. Όταν... Ποια έδρα έχετε? Κοιτάξτε, εγώ διδάσκω ιστορία του πνευματικού βίου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Μάλιστα. Είναι ένας χώρος της εκκλησιαστικής ιστορίας. Μάλιστα. Και συγχρόνως ιστορία και θεολογία της λατρείας. Λοιπόν, όταν άκουσα από τηλεφώνου ποιος ήταν ο στόχος της, της είπα να συναντηθούμε στο Πανεπιστήμιο, στο γραφείο μου, για να της κάνω τις σχετικές υποδείξεις. Ήλθε στο γραφείο μου και εξέφρασε την επιθυμία να την αναλάβω εγώ. Όταν μου είπε ότι ασχολείται με φιλοσοφικά θέματα, της είπα καλύτερα να πας στη φιλοσοφική σχολή, και εφόσον μου κατέθεσε ότι είχε κάνει φιλοσοφικές σπουδές στην Αμερική. Μου είπε ότι έμεινε πολλά χρόνια στην Αμερική, αλλά ακόμη περί ΚΕΦΕ δεν είχα ακούσει τίποτε. Μάλιστα. Την παρέπεμψα λοιπόν σε ειδικούς συναδέλφους, εξαιρέτους καθηγητά της φιλοσοφικής σχολής, αλλά αυτή επέμενε να αναπτύξει κάποια προσωπική σχέση, όχι με κακή έννοια, φιλική σχέση μαζί μου. Μου είπε λοιπόν ότι θα ήθελε να παρακολουθεί, να ακούσει πράγματα από μένα, να κάνουμε συζητήσεις. Παρατήρησα όμως ότι ήταν πολύ τολμηρά ντυμένη. Και εφόσον ήξερε την ιδιότητά μου, ότι είμαι κληρικός, τουλάχιστον δεν νομίζω ότι μια γυναίκα θα πήγαινε σε ένα κληρικό με αυτή την τόσο τολμηρή εμφάνιση. Φρόντισα λοιπόν να λάβω τα μέτρα μου, διότι από την πρώτη στιγμή της χειροτονίας μου, ο πνευματικός μου είπε ιδιαίτερως να προσέχω. Εμείς οι κληρικοί πρέπει να προσέχουμε. Οπότε λοιπόν την κάλεσα για την προσεχή φορά να έρθει στο σπίτι μου. Και ήρθε στο σπίτι μου μετά από λίγες μέρες. Ήταν παρούσα η πρεσβυτέρα μου και τα παιδιά μου. Οπότε βρέθηκε στο οικογενειακό περιβάλλον. Απόδειξη αυτού είναι ότι τότε άρχισε να μου μιλεί για τον Ρον Χάμπαρτ, τον αρχηγό αυτής της κινήσεως,
και μου χάρισε το νούμερο ένα best seller της Αμερικής, είναι εκδεδομένο στην ελληνική γλώσσα από έναν εκδοτικό οίκο με τον τίτλο «Διανοητική». Νούμερο ένα best seller στην Αμερική. Έτσι γράφει εδώ, το νούμερο ένα best seller της Αμερικής. Σημασία όμως έχει ότι από τον ενθουσιασμό της, ως συμπατριώτησα στο σπίτι μου και την ευχαριστώ γι' αυτό, μου κάνει αφιέρωση την οποία υπογράφει και λέγει «Άνθρωπος πάνω απ' όλα ο πατέρας Μεταλλινός, τιμή μου να είμαι στο οικογενειακό του περιβάλλον». Δια του λόγου το αληθές. Αγγελική Κουρκούλα. Μάλιστα, μάλιστα, βεβαίως. Μπορούμε να το δείξουμε. Τότε άρχισε να μου μιλεί για το Χάμπαρτ και το Κέφε. Της είπα ότι δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτε. Έκανα μάλιστα ότι δεν γνώριζα ούτε το όνομα του Χάμπαρτ. Για τον εξής λόγο. Πρώτον, διαλόγους ποιμαντικής και διαλόγους αυτοασφαλείας. Ήθελα να καταλάβω πού το πάει, τι θέλει να κάνει. Και ενώ στην ουσία νόμιζε ότι με παγιδεύει, κατ' ουσίαν ο Θεός να με συγχωρήσει για καλό το έκανα, την παγίδευα εγώ. Και άρχισε να μου αναπτύσσει τους σκοπούς του Κέφε, προσπάθησε να μου πει ότι δεν είναι θρησκεία. Της έλεγα ότι αυτά τα οποία λες ότι κηρύσσει το Κέφε έχουν ηθικό χαρακτήρα και αγγίζουν την έννοια της θρησκείας. Τώρα είδα ότι ο κύριος Μιχαλόπουλος και εσείς προχωρήσατε τόσο ωραία και είδα ήδη δημοσιευμένα κείμενα ότι αποκαλύπτεται ο θρησκευτικός χαρακτήρας. Μα το δέχονται και οι ίδιοι. Μετά το δεχτήκα. Ενώ πέρυσι το Ιρνούντο, εδώ στο κανάλι μας μέσα, όλοι που είχαν έρθει δικηγόρος, ο Γρατσής, κυρία Κούρκουλη είχε επισκεφθεί και αυτή. Θα ήρθε γραφείο. Και αυτή. Ναι, όχι, δεν είχε βγει στον αέρα. Νομίζω είχε έρθει στο γραφείο μου και είχε γίνει. Πραγματικά ήταν μια έτσι αρκετά εντυπωσιακή. Ναι, ωραία γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, έγγαμος κλπ. Και πέραν αυτών απεκαλύφθη μετά δεχθήκαν ότι είναι θρησκεία. Τώρα το είπα θρησκεία. Γιατί... Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, το λέγω για εκείνους που νομίζουν, συγγνώμη, ότι πρόκειται για αθώες φιλοσοφικές κινήσεις και έχουν. Τώρα θρησκεία όμως. Με κατασκοπίαν. Μα κοιτάξτε, όπου υπάρχει είναι η έννοια της παραθρησκείας. Η παραθρησκεία είναι η καταστροφή όχι μόνο της θρησκείας αλλά και κάθε ανθρωπίνου ηθικού νόμου. Μάλιστα. Οπότε μου ανέπτυξε τα του Κέφε, μου είπε πολλά, παρεμέρισε την ιδέα της διδακτορικής διατριβής και αφού έμεινε 2-3 ώρες στο σπίτι και είχαμε μια συζήτηση, εγώ προσπαθούσα να την πείσω ότι δεν γνωρίζω τίποτε, αλλά προσπαθώ να αναιρέσω αυτά που λέγει, διότι δεν συνεβιβάζονται προς την Ορθοδοξία. Σημειωτέων όμως ότι είχε άλλο στόχο. Σε ένα σημείο άρχισε να καταφέρεται κατά του πατρός Αλεβιζοπούλου ότι είναι άνθρωπος εγκληματικός, εγκληματική φυσιογνωμία που καταδιώκει το Κέφε, ενώ έχει τόσο αθώο χαρακτήρα το Κέφε, την εποχή δε εκείνη. Είχε εξαγγελθεί η συγκρότηση ενός συνεδρίου διασκέψεως της ομάδος του πατρός Αλεβιζοπούλου που θα ενισχύεται και με πρόσωπα από το εξωτερικό και θα γίνεται το Νοέμβριο όπως και έγινε πράγματι το 1993, Νοέμβριο του 1993 στην Πεντέλη. Τότε όταν μου είπε για τον πατέρα Αλεβιζόπουλο, της είπα ότι ο πατήρ Αλεβιζόπουλος είναι επίσημος εκπρόσωπος της Εκκλησίας μας, της Ιεράς Συνόδου, δεν κάνει τίποτε εγκρυπτό και αν θέλεις, επειδή τον γνωρίζω, είμαι πρόθυμος να μεσολαβήσω, να αναλάβετε κι εσείς ως επιστήμον μία ανακοίνωση στη συνδιάσκεψη εκείνη. Σας βεβαιώ, έκανα τον κουτό, τον βλάκ. Βέβαια η γυναίκα ούτε ήθελε να ακούσει να βρεθεί μέσα στο περιβάλλον θα του πατρός. Θα την κόβανε από εκεί που παίρνε τις εντολές της. Μου έφερε κάποιους δισταγμούς κλπ. Οπότε συνεχώς απεκάλυπτε αυτό το μένος που έχουν, που είχαν και έχουν εναντίον του πατρός Αλεβιζοπούλου. Το αποτέλεσμα είναι να κληθεί στο σπίτι μου, επειδή το θέλει σε ίδια, μία ακόμη φορά και να συζητήσουμε. Στη θεολογική σχολή, την τρίτη φορά. Οπότε όταν την άκουσα να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του πατρός Αλεβιζοπούλου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, συγγνώμη, εγώ ήμουν φιλικός απέναντί της και λόγω της ποιμαντικής μου ιδιότητος. Ποτέ εγώ δεν έχω τάσεις εχθρικές απέναντι άλλων προσώπων. Άλλωστε ο Χριστός την αγάπη εδίδεται. Και ο κύριος Αλεξίου το ξέρει, γιατί να το κρύψομεν, επανειλημμένως έχουμε συζητήσει, του λέγω ότι δεν έχω τίποτε προσωπικό απέναντί σου, αλλά αν είναι κάτι το οποίο επιδιώκει να διαστρέψει, να διαστρεβλώσει και να κρυμνήσει μια παράδοση πολλών εκατονταετιών, δεν είμαι πρόθυμος να συμμαχήσω με τους εχθρούς της πίστεως και του έθνους μου. Από εκεί και πέρα προσωπικό δεν έχω εναντίον σου. Αυτά που είπα στον κύριο Αλεξίου επανειλημμένως τα είπα και στην κυρία Κουρκούλου. Όταν λοιπόν αυτή συνέχιζε, της είπα σε μια στιγμή, κυρία Κουρκούλου, είσαι κερκυραία. Και εμείς οι κερκυραίοι έχουμε κάποιοι, διαθέτουμε κάποιο μυαλό. Γιατί έχεις εγκλωβιστεί σε ένα τέτοιο χώρο. Τόσο καιρό σου έκανε ότι δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω τι σημαίνει Χάμπαρτ, ξέρω τι σημαίνει Κέφε,
Ξέρω ποιο είναι το έργο σας. Τα βιβλία του πατρός Αλεβιζοπούλου με τις επιστημονικές του αναλύσεις τα έχω διαβάσει. Παρένθεση. Οι άνθρωποι αυτοί, και εδώ είναι η μέθοδος όλων αυτών των παραθρησκευτικών κινήσεων, δεν ασχολούνται με τα επιχειρήματα του άλλου, αλλά προσπαθούν να εξουθενώσουν τον άλλο. Ήδη άρχισαν πόλεμο και εναντίον μου διάφορες χριστιανικές λεγόμενες δυστυχώς εφημερίδες. Με πολεμούν διότι η μητέρα μου πρώτου γάμου της ήταν ρωμαιοκαθολική. Σαν αυτό να είναι το έγκλημα των αιώνων για το οποίο εγώ πρέπει να απολογηθώ. Βλέπετε λοιπόν ότι τα επιχειρήματα τα αφήνουν ανέπαφα. Ο στόχος τους είναι η εκμυδένιση, πρώτον η ηθική και μετά η φυσική. Των ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν κάπου. Την μέθοδο, γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε το παράπονο. Ότι δεν μας συμπαραστέκονται. Όχι, μην το βλέπετε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έμεσα και σιωπηρά μέχρι τη στιγμή αυτή σας συμπαραστέκονται πολύ, και αργότερα θα φανεί αυτή η συνεργασία, εφόσον γίνεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο που πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Όσο δε για τους δικηγόρους, με και το είπατε και αυτό, θα δούμε στη Δευτέρα παρουσία, πιστεύω, και πολλούς δικηγόρους μέσα στο παράδεισο. Για να προχωρήσω και να τελειώσω. Την επέπληξα κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον της εξέφρασα το παράπονό μου, διότι είναι εγκλωβισμένη σε αυτή την κίνηση, διότι προσπάθησε να με παγιδεύσει, διότι νόμιζε ότι εγώ θα στραφώ εναντίον του πατρός Αλεβιζοπούλου, και μετά της λέγω: πιστεύω ότι ο Θεός θα σε ποτίσει και είμαι πρόθυμος να συμβάλλω σε αυτό, να εγκαταλείψεις αυτή την σφιγκοφωλιά, όπως της είπα, και να στραφείς πάλι προς τα καθαρά νερά της παραδόσεώς μας. Χλώμιασε αμέσως στο πρόσωπο, γιατί η γυναίκα εργάζεται εκεί. Έφυγε χωρίς να μου πει ούτε καν καλά-καλά χαίρεται ή αντίο, και από τότε δεν τη ξαναείδα. Τον Ιανουάριο του 1996, μετά την εκπομπή με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, στην οποία αναγκάστηκα να αναφερθώ στην κυρία Κουρκούλου, διότι ήρθε στην επιφάνεια το ΚΕΦΕ, μου έστειλε αυτή την κάρτα. Η κάρτα αυτή είναι από την Δανία, από τον Ιερό Λόφο, Sand Hill Europe. Λέγεται, είναι ο Άγιος Λόφος και λοιπά, το Άγιον Όρος θα λέγαμε, της Ευρώπης, το οποίο είναι το κέντρο επιμορφώσεως των στελεχών του ΚΕΦΕ. Nice. Και μου γράφει χαρακτηριστικά: αγαπητέ μου συμπατριώτη, πρεσβευτή του Θείου Λόγου και καλλιτέχνη, κύριε Μεταλινέ, είμαι μουσικός. Το πνεύμα των Χριστουγέννων εύχομαι να προστατεύει την οικογένειά σας, προσέξτε τώρα, όπως σεις προστατεύετε την δική μου οικογένεια και του κάθε συνανθρώπου μέσω του Θείου Λόγου, με τρία θαυμαστικά. Αυτό είναι υπενιγμός ότι ανέφερα το όνομά της στην εκπομπή του κυρίου Πάνου Παναγιωτόπουλου. Μάλιστα. Λοιπόν, δέστε το, ναι, για να το επιβεβαιώσετε. Ναι. Είναι μια έμεσος απειλή. Είναι μια, ναι, είναι κάρφωμα θα το λέγαμε. Πολύ σωστά. Έτσι, κάρφωμα με τα θαυμαστικά εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η επαφή μου, ή μάλλον οι επαφές μου, αυτές είναι με την κυρία Κουρκούλου εκ μέρους του ΚΕΦΕ. Αλλά δεν νομίζω ότι τα στοιχεία που δίδονται σε αυτό το γράμμα καλύπτουν. Ότι δεν καλύπτουν, δεν έχουν καμία σχέση. Ούτε το είχαμε όμως την, εμείς σαν κανάλι θέλαμε, έχετε τιμήσει με την παρουσία σε επανειλημμένους εκπομπές μας, αλλά θέλαμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και με ετοιμά όλος ιδιαιτέρως και οι αποκαλύψεις που κάνατε σήμερα, και βλέπω μέσα από αυτές, βλέπω κάτι άλλο. Βλέπω το έργο το οποίο επιτελείτε. Προσπάθειά σας που κάνετε πραγματικά, αφενός με να πω τη λέξη που χρησιμοποιούμε, να ψωνίσετε τι πρεσβεύει η κυρία και να την οδηγήσετε, αν μπορείτε, στο σωστό δρόμο. Θα σας πω κάτι σε αυτό το σημείο. Πολύ σωστά, δέχομαι τον όρο που χρησιμοποιήσατε. Όπως εσείς οι δικηγόροι και εμείς οι κληρικοί στο ποιμαντικό μας έργο, ξεκινάμε πρώτα από τον διάβολο και μετά πηγαίνουμε στο Θεό. Εάν δεν γνωρίζουμε τις μεθοδίες του διαβόλου, δηλαδή τα τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο διάβολος, γιατί δεν θα είμαστε κληρικοί και χριστιανοί, δεν πιστεύαμε στο έργο του Σατανά. Ότι πάλι ημών ουκέστη προς αίμα και σάρκα. Έχουμε πνευματικές δυνάμεις απέναντί μας, οι οποίες καθοδηγούν και τα ανθρωπάκια που εμπλέκονται στην παγίδα τους. Η κυρία Κουρκούλου και όλες οι κυρίες ή οι κύριοι, ίσως και εγώ ακόμη, αν εμπλεκόμεθα σε τέτοιες καταστάσεις, είμαστε όργανα του διαβόλου. Η κυρία λοιπόν Κουρκούλου ήλθε σε μένα και όφυλα ποιμαντικός, με τον τρόπο τον καλύτερο που θα μπορούσα, να την βοηθήσω. Ο τρόπος όμως αυτός ήταν πρώτα η αποκάλυψη της ταυτότητός της, της ιδιότητός της. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω προσεποιούμενο ότι δεν γνωρίζω τίποτε,
Και ο Χριστός προσεποιεί το πορωτέρω πορεύεστε κατά την πορεία εις Εμαούς και αποκαλύπτεται μετά στους δύο μαθητάς, τον Λουκά και τον Κλεόπα. Συγγνώμη για τη σύγκριση, ούτε μία σχέση έχει, αλλά ήθελα να πω και εγώ προσεποιήθηκα για να βοηθήσω, αφού ανοίξει την καρδιά της για αποκαλυφθεί, να τη βοηθήσω. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το δέχτηκε. Είμαι πρόθυμος όμως να συνεχίσω την προσπάθεια, ξέρετε γιατί. Δεν το κάνω από ένα φανατισμό θρησκευτικό. Είμαι εξ εκείνων που πιστεύουν στην ελευθερία του ανθρώπου να επιλέξει ό,τι θέλει στη ζωή του. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω Έλληνες κυρίως να πέφτουν στις παγίδες, στις καλωστημένες παγίδες ξένων ομάδων που το κέντρο είναι εκτός Ελλάδος. Αυτό χτυπάω συνεχώς, το κέντρο ανεξαρτήσεως. Αν ο Έλληνας επιλέξει τη μεγαλύτερη βλακεία και δίδεται σε αυτήν, ευλογημένο θα έλεγα με τη δική μας γλώσσα. Και θα κάνουμε προσπάθεια να τον βοηθήσουμε. Να τον επαναφέρουμε ή να τον βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Εάν όμως είναι υποτεταγμένος σε ομάδες όπως οι Μάρτυρες του Ιακωβά, όπως το ΚΕΦΕ, που τα κέντρα εξαρτήσεως είναι εκτός Ελλάδος και υποδουλώνεται κανείς και εξαθλειώνεται και γίνεται πραγματικά όργανο ρομπότ. Αυτό δεν μπορώ να το ανεχθώ για την ελληνική λεβενδιά. Χάνουμε, γκρεμίζουμε έναν ολόκληρο κόσμο και μια ιστορία. Πατέρα Γεώργια Μεταλλινέ, ήταν συγκλονιστική. Το ημίωρο αυτό που πέρασε μαζί σας ήταν συγκλονιστικό. Ανεφέρθηκε και αντελήφθημεν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε καλοπροαίρετοι, οι οποίοι δεν έχουμε παροπίδες, που βλέπουμε τι γίνεται η δίπλα μας, βλέπουμε πού οδηγεί το ΚΕΦ και το κάθε ΚΕΦ, η κάθε αίρεση στον τόπο μας, βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο τα συμφέροντα εναντίον της Εκκλησίας, αλλά είναι και εναντίον, βάλουν και εναντίον αυτού του έθνους, είναι ξενοκίνητα όπως καλά είπατε, έχουν άπειρα χρήματα, μόνο τα έντυπα αυτά εδώ που βγάζουν τα βιβλία, τα έντυπα τους είναι πολυτελέστατα και εσείς ως λόγιος γνωρίζετε και συγγραφές γνωρίζετε πόσο κοστίζουν τα βιβλία αυτά τα οποία τα διανέμουν δωρεάν και μόνο τα χαρτιά που δίνουν σε όλο τον κόσμο. Είναι οικονομικές αυτοκρατορίες. Είναι οικονομικές αυτοκρατορίες. Άρα αυτές λοιπόν οι οικονομικές αυτοκρατορίες από κάπου αλλού παίρνουν τις δυνάμεις αυτές. Από κάπου αλλού αντλούν τις πηγές τους. Είναι για την από πολύπλευρες, εγώ αυτό πιστεύω, από πολύπλευρες πλευρές, από παγκόσμιες μεριές κάθε είδους, στην καθυπόταξη του ανθρώπου, στο να κάνουν τον άνθρωπο να φύγει από μέσα του κάθε πνευματικό, κάθε ηθικό, κάθε εθνικό, να μπορέσουν να τον κάνουν ένα αρές, ένα πράγμα, ένα οργανάκι, ένα χωρίς προσωπικότητα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν την τάξη των ανθρώπων που θέλουν οι εξουσιαστές. Οι Έλληνες σήμερα μπορεί να είμαστε... Συγγνώμη, παρακαλώ. Θα πω, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα και το θίξατε προηγουμένως, οι Έλληνες, η ελληνική κοσμοθεωρία και ο χριστιανισμός, η Ορθόδοξη Εκκλησία και η ελληνική κοσμοθεωρία είναι οι δύο, τα δύο μεγάλα και ανυπέρβλητα εμπόδια και πρέπει να τα γκρεμίσουν. Είναι αυτό ήθελα να πω. Ότι... Είναι τα τείχη του κάστρου. Ο Έλληνας είναι ένα γκάθι για κάποιες δυνάμεις που αντιμάχονται την ιστορική του παρουσία και ιστορική συνέχεια. Η αποσύνδεση Ορθοδοξίας και Ελληνισμού σημαίνει αυτοκτονία ή δολοφονία του Ελληνισμού, διότι θα θυσιαστούν αυτομάτως 2.000 χρόνια ζωής και δημιουργίας. Μιας δημιουργικής πορείας η οποία καταρδεύει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Άλλωστε και ο Χριστός είπε τώρα δοξαστή στο όνομα του Κυρίου, έτσι δεν είναι, όταν γνώρισε τον Έλληνα. Όταν πήγαν οι Έλληνες, είδε ότι ο σπόρος θα βλαστήσει. Άρα το πάθος του θα έδινε καρπούς. Διότι έγινε το οικουμενική υπόθεση ο χριστιανισμός και δεν εκλείεται ως μια αίρεση Ιουδαϊκή στα στενά όρια του Ιουδαϊσμού. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορώ να ανεχθώ στη συνείδησή μου ότι πέφτουμε εθελούσια, εκούσια θύματα αυτών των οργανωμένων προσπαθειών για το θάνατο του Ελληνισμού. Και θάνατος του Ελληνισμού σημαίνει πρωτίστως η αποσύνδεση Ελληνισμού και πατερικής και αποστολικής ορθοδοξίας. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φανατισμό, είμαι πρόθυμος, αν θέλει ο Θεός και τη ζωή μου να δώσω ακόμη, ώστε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια διαφωτίσεως του λαού. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέγει. Εμείς, πατέρα Μεταλλινέ, και το κανάλι, ο κύριος Μιχαλόπουλος, ο δημιουργός του, έχει ταχθεί υπέρ του χριστιανισμού, υπέρ του ελληνισμού και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις και εμείς
σαν κομάντο, σαν πεζοδρομίου που είπε και ο κύριος Μιχαλόπουλος, να δώσουμε τη μάχη του πεζοδρομίου. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους Έλληνες και Χριστιανούς να βοηθήσουν τον κοινό μας αγώνα. Δεν φιλοδοξούμε, το τονίζω και πάλι, ούτε να καταλάβουμε. Αυτό ευχαριστώ που το τονίζετε για να πάψει κάποιο κάθε σταγμό. Δεν φιλοδοξούμε. Το ορθόδοξο αντιδιαιρετικό κίνημα έχει ένα και μόνο στόχο. Να βοηθήσει. Και το ό,τι δίνεται εσάς, ένα βήμα. Έτσι. Είναι σημαντικό. Να βοηθήσει εσάς. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αλλιώς βλέπει ο κόσμος σήμερα έναν ιερωμένο. Συγγνώμη με το σχήμα. Έχετε δίκιο. Και αλλιώς βλέπει έναν μαχόμενο δικηγόρο, ένα μαχόμενο δημοσιογράφο, ένα καταξιωμένο δημοσιογράφο ή κάποιους άλλους οι οποίοι δεν είναι ιερωμένοι. Νομίζω ότι ίσως να μπορούμε να κάνουμε κάπως τις προσεγγίσεις μας πιο εύκολα. Να σας βοηθήσουμε θέλουμε. Γι' αυτό και ζητάμε τη συμπαράστασή σας. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν εκτελή μικρή σήμερα. Είπα ότι υπήρχαν κάποια απρόβλεπτα κολλήματα που εμπόδισαν τον κύριο Μιχαλόπουλο να είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Γιώργη Μηταλινό, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον δάσκαλο, για αυτά που μας είπε για την κατάθεσή του και την προσωπική του εμπειρία. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Στηρίξτε μας για να μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο το έργο αυτό, το κοινό έργο εναντίον των αιρέσεων. Ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ. Γεια σας. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η Πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33.